τελευταία τάκα. Ξέρετε, αυτό το π***** του σπίτι σου. Όχι. Α, θα π***** να σου, ε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, πες μου τι πες μου. Καλησπέρα! Άντε πάλι καλησπέρα. Γεια σας. Από εδώ. Συγγνώμη. Τι χαρτοπετσέτα. Γιατί τη βάζεις πάνω από την κούπα. Ρε φίλε, θέλω να σου το πω τώρα 2 χρόνια. Γιατί φτύνεις ρε φίλε όταν μιλάς. Φτύνεις, φτύνεις. Γεια σας. Λοιπόν, γιατί πάλι Άργη Γιάννη, εντάξει, κλασικά. Με λένε Κωνσταντίνο. Τα τελευταία 2 χρόνια δούλευα σε μια μαλακία δουλειά για ψίχουλα. Μαμά, θα σε πάρω εγώ μετά με συγγύρισμα. Πάλι με αυτό το μαλάκα είσαι. Πρόσεχε, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Ναι, λέγε. Συνεχίζω. Ναι. Αλλά έμενα γιατί χρειαζόμουν τα λεφτά. Για να μείνω σε δικό μου σπίτι, γιατί δεν αντεχάνω να μου τα πρίζουν οι δικοί μου. Είχαμε λοιπόν την ιδέα με τον κολλητό μου να νοικιάσουμε μαζί ένα σπίτι, γιατί ο ίδιος βρίσκεται στην ίδια θέση. Και λέγαμε ότι θα είναι γαμάτα και τέτοια και θα γουστάρουμε, θα φέρνουμε κορίτσια και όλα αυτά. Εκτός του ότι τσακωνόμαστε συνέχεια, από τότε που μετακομίσαμε μαζί, είναι τόσο ακατάστατος που βρίσκω ρούχα παντού. Και βουνό από φάγε, έτσι. Δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο να του πω να μαζέψει και να συνέλθει λίγο, γιατί συνέχεια απαντάει ότι θα τα κάνει στον χρόνο. Σπίτι μου είναι, θα το έχω όπως γουστάρω. Τι θα κάνατε στη θέση μου. Θα τον πέταγα έξω με τις κλωτσιές. Όχι, Κωνσταντίνε, δεν είναι αυτή η λύση. Βέβαια, τι θα λέγεις. Το πεις με ωραίο τρόπο ότι κοίταξε, αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι. Να βρείτε μια κοινή λύση, ρε παιδί μου, για το πώς θα μπορέσετε να συγκατοικήσετε. Μαλακίες. Πάρ' τον και πέτα τον έξω κλωτσιδών. Δεν θα καταλάβει ποτέ. Όπου δεν πίπτει λόγος, Κωνσταντίνε, πίπτει ράβδος. Σάπισε τον στο ξύλο και μετά πέτα τον έξω από το σπίτι. Στείλ τον στο νοσοκομείο, Κωνσταντίνε. Σπάσου τα πόδια του, μαλάκα! Τι λες, βρε, ηλίθιε. Καλά, είσαι μαλάκας να μπαίνω μέσα στο σπίτι μου και να βλέπω τώρα τόνους εδώ με αποφάγια από εκεί, μπύρες, να είναι ακατάστατα, να βλέπω τα βρακιά σου εκεί, να βλέπω. Να, τι λες, ρε, μαλάκα. Μπορείς να του πεις με ωραίο τρόπο να τα μαζέψει. Ναι. Αν δεν καταλάβεις, σπάστο να στο ξύλο. Ρε, σπάστο να και χωρίς να το πεις. Άντε το μαλάκα. Με λένε Χάρη. Μιλάω έτσι γιατί τα έχει όλα με κεφαλαία. Συγκατοικούσα 3 χρόνια με ένα φιλαράκι, αλλά έπρεπε να φύγει για μια δουλειά στην Αγγλία. Και θα καθόταν πολύ καιρό. Cheers, my, take care. Cheers, my, thank you. Thank you. Yours is too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thank you. Ο συγκάτοικος μου έχει μια αδερφή η οποία έψαχνε και αυτή για συγκάτοικο εκείνη την περίοδο και της πρότεινε μιας που φεύγει αυτός να μείνει μαζί μου. Μαλακία έκανε ο αδερφός της. Όλα καλά και ωραία. Πολύ cool τυπάκι. Μιλάμε συνέχεια. Έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα και είναι γενικά πολύ cool. Damn, that kid is cool, huh? Και όπως φαντάζεστε, παιδιά, την ερωτεύτηκα. Η συμπεριφορά μου έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε που το έχει καταλάβει. Αλλά ντρέπομαι να του το πω έτσι στην ψύχρα. Τι θα κάνετε αν ήσασταν στη θέση μου. Σου έχουμε εμείς τη λύση. Χάρη! Ατάκ κατευθείαν! Βάλε τη γλώσσα σου μέσα στο στόμα της. Όχι, δεν συμφωνώ. Μην τη βάλεις στο στόμα της. Βάλτε λίγο πιο κάτω. Χάρη, αυτό που σου είπα εγώ. Ατάκ κατευθείαν. Επίθεση, αγόρι μου. Επίθεση. Έχει φύγει ο αδερφός Λονδίνο. Χάρη, κοίταξε να δεις. Όχι, δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η λύση. Μπορείς πολύ απλά να την πιάσεις και να της πεις ότι νιώθεις κάτι παραπάνω για αυτήν. Αυτά είναι για φλόρους. Χάρη, ατάκ κατευθείαν. Όπως σου είπα, γλώσσα, γλώσσα. Όχι. Τι γελάς, ρε μαλάκα. Χάρη, όπως σου λέω εγώ, έτσι, ατάκ. Χάρη, ξεχόλιασέ την. Ο αδερφός Χάρη είναι στο Λονδίνο, δεν πρόκειται να σου κάνει τίποτα. Λοιπόν, έλα, διάβασε το λίγο. Όχι, πάντως να δώσουμε μια απάντηση στο Χάρη. Εντάξει, ας δώσουμε μια απάντηση στο Χάρη. Πες εσύ τι θα έκανες θέση του. Χάρη. Ό,τι πει ο Χάρης. Ατάκ κατευθείαν, Χάρη. Γλώσσα στόμα, τελείωσε. Με λένε Πέτρο. Μπορεί να σας φανεί λίγο αστείο. Αλλά προσπαθήστε να με καταλάβετε. Θα σε καταλάβουμε, Πέτρο, μην ανησυχείς καθόλου. Συγκατοικώ 2 χρόνια τώρα με έναν τύπο ο οποίος είναι κωθά. Δεν θα σχολιάσω καν το θέμα μουσικής που την ανεβάζει στο Θεό. Γκωθάς με το Θεό τώρα τη σχέση. Ναι, δεν ταιριάζει καν. Είναι πολύ άστοχο το παράδειγμα σου, Πέτρο. Και έχω να κοιμηθώ, λέει, σαν άνθρωπος 2 χρόνια τώρα. Το βασικό μου πρόβλημα, φίλη μου, είναι η τρομακτική συμπεριφορά του. Και ακόμα η πιο τρομακτική του φίλη. Τι φίλους έχει, δηλαδή, και αυτοί είναι γκωθάδες. Πολλές φορές, όταν μαζεύονται όλοι μαζί στο σπίτι, κλείνονται στο δωμάτιό του και ανάβουν κυριά. Τι ωραία τελευταίες κάνουν. Κάτι περίεργες κόκκινες λάμπες και τραγουδάνε κάτι σαν ύμνους. Α, κατάλαβα. Κόκκινες λάμπες, λέει. Κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Ναι, βέβαια.
Το ακόμα πιο περίεργο είναι όταν έρχεται πολύ αργά το βράδυ και τον πετυχαίνω καμιά φορά στο σαλόνι. Είναι γεμάτος χρώμα και πάντα χαμογελαστός. Χώματα. Μπορεί ρε παιδί μου να κάνει καμιά δουλειά έτσι να σκάβει. Κάτι και να έρχεται βράδυ κουρασμένος. Τώρα... Να είναι γκώθικ νεκροθάφτης. Ναι, κάτι. Δεν απέχει δηλαδή πολύ. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι τρομοκρατημένος. Τι θα κάνετε στη θέση μου. Συγγνώμη. Το συζητάμε. Εξορκισμό! Και το αντίθετο. Μότι. Πέτρο! Πέτρο, δεν έχεις πάθει! Πέτρο, κάτι έχεις πάθει, Πέτρο! Πέτρο! Πέτρο, κάτι έχεις, ναι! Πάτε ρε μόνο έτσι σου άνοιξα για το όνομα σου, δεν το βασιλιά σου, γιατί θέλει μας σου νόμο και πέτσι σπάτε. Αγία Πέτρο, Αγία Μαρία, Παναγία Μαρία, κάτσε ρε, κάτσε. Πιστεύω σαν άνθρωπο, πάτε ρε, πάτε ρε, πάτε ρε, πάτε ρε, πώς πάει. Με κοφτά μακαρονάτσι. Χέστη. Μενάμε νιτ 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 ν